Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Από την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι διαθέσιμη η νέα ψηφιακή κάρτα ανεργίας μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Η καθιέρωση της νέας κάρτας θα συνδυαστεί με τα εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή των παροχών προς τους ανέργους και τα νέα ψηφιακά εργαλεία υποστήριξής τους. Η νέα ψηφιακή κάρτα DIPA σηματοδοτεί την κατάργηση της έντυπης μορφής της κάρτας ανεργίας, η οποία θα είναι πλέον διαθέσιμη ψηφιακά από την εφαρμογή του gov.gr Wallet στη digital μορφή της και η κάρτα θα είναι διασυνδεδεμένη και θα ενημερώνεται καθημερινά από το ψηφιακό μητρό, ώστε να υπάρχει σαφήνεια για το ποιος δικαιούται ποια επιδόματα. Μέσω του μηχανισμού επαλήθευσης gov.gr Wallet θα είναι εύκολα αντιληπτό το τι είδους παροχές, επιδόματα, βοηθήματα ή διευκολύνσεις δηλαδή θα δικαιούνται ο εκάστοτε κάτοχος της νέας ψηφιακής κάρτας ανεργίας. Αλλαγές στο νομοθετικό καθεστώς που ισχύει για τον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό προωθεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με στόχο να περιοριστεί ο ρυθμός αύξησης των επιπρόσθεσμων οφειλών από τους φόρους. Το Υπουργείο Οικονομικών και ΕΑΔΕ σχεδιάζουν να ενεργοποιήσουν εντός του 2023 τον προοδευτικά κατάσχετο λογαριασμό, ένα μέτρο το οποίο, αν και έχει ψηφιστεί από το 2019, παραμένει παγωμένο μέχρι σήμερα. Όπως λένε στο Υπουργείο Οικονομικών, το μέτρο θα βοηθήσει τους συνεπείς ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν ένα επιπλέον κίνητρο να συνεχίσουν να πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους προς την εφορία σύμφωνα με τη ρύθμιση για να κερδίσουν ένα κατάσχετο όριο πάνω από τα 1.250 ευρώ. Οι φορολογούμενοι με οφειλές προς το δημόσιο θα πρέπει να έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους και να έχει προηγηθεί η πληρωμή δύο δόσεων, να δηλώσουν το λογαριασμό για τον οποίο ζητείται περιορισμός της κατάσχεσης, να πληρώνουν με συνέπεια τις δόσεις της ρύθμισης. Δεύτερη ευκαιρία δεν θα υπάρχει. Αν κάποιος χάσει τη ρύθμισή του, θα χάνει και το ευεργέτημα της σταδιακής αποδέσμευσης του λογαριασμού. Σε περίπου ένα μήνα, στις αρχές Φεβρουαρίου, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί προς το παρόν η ακριβής ημερομηνία, θα ανοίξει για αιτήσεις ειδική πλατφόρμα στο gov.gr για το Market Pass που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο. Πρόκειται για ένα επίδομα που θα δαπανάται από τους δικαιούχους για αγορές σε σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, φούρνους κλπ. Το Market Pass θα έχει διάρκεια 6 μηνών, δηλαδή από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούλιο του 2023. Προβλέπει μία ενίσχυση ύψους 10% επί των αγορών των οικοκυριών που θα δίνεται είτε μέσω ψηφιακής κάρτας αγορών στα κινητά είτε θα κατατίθεται μειωμένη στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Όλοι οι δικαιούχοι δεν θα κάνουν ταυτόχρονα αίτηση, αλλά θα χωριστούν ημερομηνίες με βάση τον λίγοντα του αφημί τους, όπως ακριβώς έγινε και με το Fuel Pass 1 και 2. Εντός του Ιανουαρίου αναμένεται να προχωρήσει η δημοπράτηση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου και θα είναι το πρώτο έργο της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου που δημοπρατείται μέσα στο 2023, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Γιώργος Υψηλάντης. Η πρώτη καλή είδηση της χρονιάς είναι η έγκριση από τις υπηρεσίες του Ταμείου Ανάκαμψης της δημοπράτησης του γνωστού σε όλους μας Εθνικού Θεάτρου, του Θεάτρου Τζάκομου Πουτσίνη, όπως ήταν η αρχική του ονομασία. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα, λοιπόν, για τη συγκεκριμένη καλή είδηση, γιατί σε λίγες μέρες, εντός του μήνα, η οδύσσια αυτού του εμβληματικού μνημείου του τόπου μας επιτέλους φτάνει στο τέλος της. Το όνειρο δεκαετιών για κάθε ροδίτη και ροδίτησα, περνισάρκα και οστά, οι προσπάθειες πολλών χρόνων και πολλών ανθρώπων από τους χώρους κυρίως του πολιτισμού και της επιστήμης θα βρουν δικαίωση και όπως σας είχε πει ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Χατζημάρκος την τελευταία ενημέρωση λίγο πριν το κλείσιμο της προηγούμενης χρονιάς, εμείς είμαστε 100% έτοιμοι. Ήμασταν και είμαστε. Το Εθνικό Θέατρο λοιπόν της Ρόδου δημοπρατείται σε λίγες μέρες και θα είναι το πρώτο έργο του 2023 που θα δημοπρατηθεί από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Να θυμίσω ότι μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου του Γιώργου του Χατζημάρκου και του Δημάρχου Ρόδου του Αντώνη του Καμπουράκη, το Νοέμβριο του 2021 ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε ανακοινώσει ότι η πολιτεία αναλαμβάνει να υλοποιήσει την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του Εθνικού Θεάτρου της Ρόδου.
ενός μνημείου εμβληματικού, ενός μνημείου πρωτοποριακού στη σύλληψή του για την εποχή που κατασκευάστηκε. Ακολούθησε στη συνέχεια τον Απρίλιο του 22 η ένταξη του έργου με συγκεκριμένο τίτλο «Αποκατάσταση και επαναλειτουργία του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Άρα εξασφαλίστηκε η αναγκαία χρηματοδότηση. Το Μάιο του 2022, επίσης, να σας θυμίσω ότι υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου, που είχε ως αντικείμενο ακριβώς την υλοποίηση του έργου με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το έργο έχει συνολικό αρχικό εκτιμόμενο προϋπολογισμό 17.235.000 ευρώ με το ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης ανέρχεται στα 16.800.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση από μεριάς Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου είναι 400.000 και ο Δήμος από μεριάς Δήμου Ρόδου με 35.000 ευρώ. Συνάντηση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακρεώματος είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στον απόϊχο της έκθεσης Προεδρικού Διατάγματος που υποβαθμίζει τα πτυχία των καλλιτεχνικών σπουδών. Ο κύριος Ανδρουλάκης, που είχε συζητήσει το ζήτημα και προημερών στο πλαίσιο της επίσκεψης στο Εθνικό Θέατρο, σημείωσε την κυβερνητική αβελτηρία, προκρίνοντας την γόνιμη ανταλλαγή απόψεων για να βρεθεί ο βέλτιστος τρόπος αντιμετώπισης. Καταρχάς, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία και με ευημερία, διότι το 22 ζήσαμε απίστευτα πράγματα, δυστυχώς και ως χώρα και η Ευρώπη και η ανθρωπότητα ολόκληρη, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με την ενεργειακή κρίση. Εμένα είναι μεγάλη μου χαρά που ήρθατε σήμερα για να συζητήσουμε το επίμαχο προεδρικό διάταγμα που με απαράδεκτο τρόπο εξισώνει τους καλλιτέχνες με αποφύτους λυκείου και να δούμε ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος να επιληθεί. Ξεκίνησαν από σήμερα το πρωί εργασίες βελτίωσης της κατάστασης του οδοστρώματος επί της Ρόδου Λίνδου στο ύψος των Φαναριών λίγο μετά τη ΔΕΙΑΡ. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν έως και τις 16 του μήνα, ενώ θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την επιτάχυνσή τους, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Γιώργος Ψηλάντης. Μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης στον κόμβο του Τσαϊριού προς το αεροδρόμιο επί του επαρχιακού δικτύου, ξεκίνησε σήμερα το πρωί η παρέμβαση αποκατάστασης του οδοστρώματος, το οποίο έχει θέματα λόγω αρπισμού της ασφάλτου, στο κόμβο των Φαναριών της Ρόδου Λίνδου, που είναι λίγο πιο πάνω από το κτίριο της ΔΕΙΑΡ, εκεί που στρίβουμε να πάμε δεξιά στις λεγόμενες στροφές του Βερδελή, πηγαίνοντας για το πράκτικερ και προς το νοσοκομείο. Οι εργασίες ξεκίνησαν σήμερα το πρωί, προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις 16 του μήνα και από τη μεριά μας θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να επισπευστεί, αν είναι δυνατό το χρονικό διάστημα, αν και ήδη είναι πάρα πολύ σφιχτό το πρόγραμμα για να βγει η δουλειά από τις 13, από τις 3 σήμερα μέχρι τις 16 του μήνα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ναι, θα υπάρξουν προσωρινά δυσκολίες στην κυκλοφορία, οι οποίες όμως θα αντιμετωπιστούν με βάση την κυκλοφοριακή μελέτη η οποία έχει γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας και έχουν δοθεί ήδη μέσω δελτίου τύπου που ίσως έχετε ήδη πάρει στα χέρια σας από το πρωί αναλυτικές οδηγίες προς τους οδηγούς για το πώς και τι πρέπει να προσέξουν στην περιοχή. Εγώ από τη μεριά μου αυτό που θέλω να πω είναι ότι ζητούμε την κατανόηση των οδηγών και τους παρακαλούμε να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή, σεβόμενος βεβαίως τα σήματα που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία, τις οδηγίες της τροχιάς αλλά και του προσωπικού ασφάλειας του έργου. Είναι ένα έργο που είναι αναγκαίο για να αποκατασταθεί ομαλότητα της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο κόμβο και οι παρεμβάσεις είναι συνεχείς και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και σε άλλα σημεία του εθνικού δικτύου, όπου θεωρείται, του επαρχιακού μας δικτύου,
του δικτύου αρμοδιότητας, εν πάση περιπτώσει, της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, όπου και όποτε απαιτείται. Επίσημη δοξολογία για το νέο έτος τελέστηκε το πρωί της πρωτοχρονιάς, την οποία χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρόδου, κύριος Κύριλλος. Στη συνέχεια στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας από τον Περιφερειάρχη, κύριο Γιώργο Χατζημάρκο. Παρόντες ήταν ο βουλευτής Οδοκανήσου, κύριος Μάνος Κόνσολας, ο δήμαρχος Ρόδου, κύριος Αντώνης Καμπουράκης, πρόσωπα από τον Α και Β βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και από όλα τα σώματα ασφαλείας και στρατού. Το φλουρί βρήκε ο αντιδήμαρχος Ρόδου, Κωνσταντίνος Σαρασλιάς, ο οποίος ήταν και ο τυχερός. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Κουμέντου. Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον. Δόξα σου ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σου. Ο εντιογδό ημέρα αρκεί περιποιηθεί να καταδεξάμε τον Χριστό σου αληθινό Θεό Σιμών, τι πρεσβείε Παναχράμου και Παναμού Μαγία Αυτομητρό, τον Αγίο Πατρό Σιμών Βασιλείου, του Μεγάλου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσιμά σου, καθώ και φιλάνθρωπο και λίμων Θεό. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό, ελέησον και σώσον ημάς. Διευκόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Τον ουρανό φάντορα του Χριστού, μίστη του Δεσπότου, τον φωστήρα των παϊνών, τον Κεσαρίας και Καπαδόκων χώρας, βασίλειο το μέλλον, στο όνομα του Χριστού, κύριε Περιφερειάρχα, σας το δίνω και εύχομαι η χάρη σας, η χάρη του να σας συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια του 2023 και να καταστρέφει τις προσπάθειές σας με επιτυχία. Καλή χρονιά εύχομαι σε όλους, ό,τι επιθυμεί έκπροστος στο νέο έτος. Να είστε καλά, υγεία. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, αξιότιμοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, η πρώτη του χρόνου είναι πάντα ένα χρονικό ορόσημο μιας νέας πορείας. Μιας νέας πορείας όμως, η οποία έχει σημείο αφετηρίας. Αυτό στο οποίο την αμέσως προηγούμενη χρονιά πετύχαμε να κερδίσουμε, πετύχαμε να κατακτήσουμε αυτό στο οποίο φτάσαμε. Ο λαός μας έχει κατά καιρούς και την έκφραση, χρησιμοποιήσει και την έκφραση στο τέλος μιας χρονιάς να φύγει και να μην ξανάρθει. Νομίζω πως είναι κοινώς αναγνωρισμένο και αποδεκτό ότι αυτό δεν ισχύει για το 2022. Για το 2022 ήταν μια χρονιά που ξεκίνησε με πάρα πολλές προκλήσεις, όμως πετύχαμε στόχους πολλούς, κατακτήσαμε κορυφές πολλές, και πιστεύω πως αυτό το οποίο μένει από το 2022 είναι μια κρυφή ευχή σε όλους, τουλάχιστον στα νησιά μας, αν μπορεί και να επαναληφθεί. Κυρίως για τα ζητήματα της οικονομίας και της κοινωνίας, όπου με πολύ πολύ μεγάλες δυσκολίες που ήρθανε κυρίως από το διεθνές περιβάλλον, αλλά όχι ότι και εμείς δεν είχαμε φροντίσει στο παρελθόν να δημιουργήσουμε το έδαφος για τις δυσκολίες αυτές, καταφέραμε να μείνει όρθιο το σύμπλεγμα των νησιών και των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου και να μείνει όρθια και η κοινωνία τους. Και αυτό χάρη στην πάρα πολύ καλή δουλειά, σε ένα πολύ καλό δουλεμένο σχέδιο, αλλά πάνω απ' όλα χάρη στη συνεργασία κυρίως των οργανισμών που σήμερα βρίσκονται μέσα σε αυτή τη διεύθυνση. Εχθές στις 7 η ώρα, στον Ευαγγελισμό μας, με τις ευχές του Μητροπολίτη Ρόδου κυρίου Κυρίλλου, υποδεχτήκαμε τον νέο χρόνο με ταπεινότητα, με πίστη, κάνοντας το σταυρό μας και ευχόμενοι ένας τον άλλο να είναι μια καλή χρονιά. Σήμερα το πρωί ξεκίνησε η μέρα, η πρώτη μέρα του 2023. Μας υποδέχεται πιο όριμους, γνώστες ότι ο ένας θα προχωρήσει μπροστά μονάχα μαζί με τον διπλανό του και βοηθώντας
ο ένας τον άλλο. Τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, με πολλές θυσίες και με πολλή προσπάθεια, κατόρθωσαν να μειώσουν το βάρος της υγειονομικής κρίσης και ταυτόχρονα να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυσκολίες του 2022. Παραλαμβάνω πολλές φορές, κύριε Περιφερειάρχη, ότι τα εγγένεια αυτής της επιτυχίας ήταν το 2020 και το 2021. Το 2022 απλώς θερήσαμε ένα μικρό ή μεγάλο, όπως το βλέπει κανείς, μέρος των κόπων μας. Το 2023 ξεκινάει με ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο που επισκέπτεται το λιμάνι μας, με πολλούς επισκέπτες που δίνουν μια ψήφο εμπιστοσύνης. Του συνάντησα σεβασμιότατε στον Ευαγγελισμό μας, περίπου 5 ή 6 λεωφορεία γεμάτα και ερχόντουσαν κι άλλα. Θέλω να ευχαριστήσω κι εγώ με τη σειρά μου όλους εσάς, γιατί όλοι εσείς ενωμένοι δώσατε τον καλύτερο σας σε αυτό. Φέτος είναι μια χρονιά εκλογών και είναι μια χρονιά, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, όχι επιλογής πολιτικής. Όλοι μας έχουμε και καλές προθέσεις. Όλοι μας θέλουμε το καλό, όλοι μας το ευχόμαστε και προσπαθούμε. Είναι μια χρονιά επιλογής προσώπων σε συγκεκριμένες θέσεις. Από την κεντρική κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και τους εκπροσώπους μας στο Κοινοβούλιο, από την περιφέρειά μας, τους εκπροσώπους μας στα νησιά και από τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, στους Δήμους μας, 34 Δήμους. Είμαι βέβαιος ότι η χρυσή συνταγή που ακολουθήθηκε τα περασμένα χρόνια, η χρυσή ομάδα, να συνεχίσει να προσφέρει και να βοηθήσει την Ρόδο μας, αλλά και τον Νότιο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, να πάνε μπροστά. Πολλές δυνατότητες υπάρχουν, στο χέρι μας είναι να τις κερδίσουμε. Στρατηγέ κύριε Διπητά, εύχομαι στο πρόσωπό σας, σε όλα τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις μας, να δοθούν ευκαιρίες χαμόγελο και χαράς και λίγες απαιτήσεις για διαχείριση κρίσεων. Χρόνια σας πολλά σε όλους. Σας ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, πήρατε χθες την αρχή του νήματος και συνέχιση του χατζημάτος και ενωτομήσατε και οι δύο. Χθες ήταν πάντιμη συμμετοχή στον Ευαγγελισμό για να κόψουμε τη βασιλόπιτά μας και σήμερα ο Γιώργος καινοτομεί με την παρουσία όλων των θεσμικών παραγόντων του τόπου μας. Και θέλω να σας συγχαρώ, Γιώργο, γιατί η περιφέρεια είναι πάντα ανοιχτή. Είμαστε όλοι εδώ ενωμένοι και είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να δώσουμε το βήμα και τον παλμό του 2023. Είναι μια γιορτή χριστιανοσύνης και τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Γι' αυτό ήμασταν και στην Εκκλησία και με την ευλογία του Σεβασμιωδάτου Μητροπολίτη μας κυρίου Κυρίου Κυρίλου. Ξεκίνησε μια νέα χρονιά με ελπίδα. Ο Αντώνης είπε για τις εκλογές και έτσι δεν με αφήνει να γιάσω σήμερα. Ενώ ο Χατζημάρχος δεν αναφέρθηκε, αναφέρθηκε ο Αντώνης. Να πω λοιπόν ότι εμείς ζούμε μονίμως σε ένα παλμό εκλογών. Από την πρώτη μέρα της εκλογής μας έχουμε μια αέναη συνείδηση για την ευθύνη που αναλαμβάνουμε τους πολίτες του Δωδεκανήσου και του Νοτιού Αιγαίου. Θέλω να πω λοιπόν ότι το 2023 είναι μια νέα αφετηρία πολιτικών σχηματισμών και νέων πολιτικών. Είναι μια συνέχεια μια θητείας πολύ δύσκολης. Μια θητεία με πλημμύρες, φωτιές, καταποντισμούς, πανδημίες, πολέμους, ακρίβειες. Κανείς δεν το προσπερνάει αυτό. Όμως, βλέποντας στα μάτια όλους, παρά τα λάθη που έχουν γίνει, να γνωρίζετε ότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια. Προσπάθεια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη και από εμάς τους εκπροσώπους. Δεν υπάρχουν, ξέρετε, διαχωριστικές γραμμές, ούτε εσωτερικά ούτε εξωτερικά. Σε μεγάλα ζητήματα είμαστε ενωμένοι και θα είμαστε ενωμένοι. Δεν είναι σήμερα η μέρα δημόσιου απολογισμού, όμως να δράξω δρόμενος την ευκαιρία από τη σημερινή συνάντηση να πω ότι εδώ στην περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου, στην περιφέρεια πρωταθλητή, όπως χαρακτηρίζεται από τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, έχετε δει από τους δείκτες τι σημαίνει ανάπτυξη. Μια πολύ δύσκολη περίοδος, 2 χρόνια πανδημίας και στη συνέχεια μέχρι να βρούμε το βηματισμό μας, εδώ υπάρχει αναπτυξιακός δείκτης σε κάθε ένα από τους δείκτες της οικονομίας, της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ανάπτυξης. Γιώργο, συγχαρητήρια. Οι πολιτικές γίνονται από πρόσωπα. Και παρά το σε όποιες διαφωνίες έχουμε, πρέπει να ομολογήσουμε
ότι εδώ γίνεται δουλειά. Είναι εργαστήριο πολιτικής επί του πεδίου. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε αλλογοί στην προσπάθειά σου. Ο Αντώνης, από την άλλη, σε μια δύσκολη ΠΕΔ για τα Δωδεκάνησα και ένα δύσκολο Δήμο Ρόδο, παρά τις δυσκολίες, και μόνο όσοι ασχολούνται με τα κοινά ξέρουν τι σημαίνει περίοδο πανδημίας να διοικείς Δήμους και Περιφέρειες, η κυβέρνηση έδειξε αλλογή και προχωράμε μπροστά. Είμαι βέβαιος ότι το 23 θα είναι καλύτερο. Να είμαστε υγιείς, να είμαστε ενωμένοι και στο πρόσωπο του στρατηγού μας, μια που βλέπουμε την Ανατολή εδώ, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στα στρατηγές σας, στα στελέχη σας, τις Ελληνίδες και τους Έλληνες οπλίτες αξιωματικούς και εκφράσω στο πρόσωπό σας και την αγάπη και τον σεβασμό μου και στα υπόλοιπα σώματα και τις ένοπλες δυνάμεις. Είμαστε απόλυτοι πεπισμένοι ότι κάνετε το καλύτερο. Γιατί η εδραία πεποίθηση της ασφάλειας είναι αυτό που δίνει την υπεροχή μας. Πάντα άξιοι και δυνατοί. Για τον χρόνο Γιώργο, πάλι περιφερειάρχης και να έχεις μεγαλύτερη αίθουσα γιατί θα είμαστε περισσότεροι. Χρόνια πολλά. Εγώ το πρώτο κομμάτι να το δώσω στον διοικητή της 95 ΑΔΤΕ, στον στρατηγό Βαγγελή, και τις ευχαριστίες όλων μας γιατί αυτό το αίσθημα ασφάλειας, αυτό το αίσθημα ειρήνης, η γαλήνη, μέσα στην οποία μπορούμε όλοι και εργαζόμαστε και αποδίδουμε και αυτό έχει τα αποτελέσματα που έχει για το λαό στην περίοδο που την έχει περισσότερο ανάγκη από ποτέ, αλλά και σε μια περίοδο στην οποία οι απειλές έρχονται χωρίς όμως να δημιουργούν, να παράγουν αποτελέσματα στο λαό. Στρατηγέ μου, την ευγνωμοσύνη όλων μας, στην εξαιρετική δουλειά που κάνει το στράτο. Σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά. Ότι έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να περνάμε κρίσεις, να αντιμετωπίζουμε κρίσεις. Φέτος ήταν μια χρονιά που δεν μας έλειπαν. Μπορεί η υγειονομική κρίση να είχε ευθύνουσα πορεία, ωστόσο είχε ανωδική πορεία η κρίση στα διάφορα εθνικά θέματα και στις διάφορες παράλογες διεκδικήσεις των γειτόνων μας. Θέλω να πω ότι ο στρατός ήταν, είναι και θα είναι εδώ για να κάνει τη δουλειά του, να παρέχει ένα περιβάλλον ασφάλειας για να μπορεί η τοπική κοινωνία να προοδεύει, να είναι δημιουργική και να δίνει ένα περιβάλλον υγιές και πανέμορφο όπως είναι αυτό των Δωδεκανήσων και στους επισκέπτες αλλά και στους κατοίκους. Σας ευχαριστώ θερμά και σας και το Δήμο και τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου και όλους όσους βρίσκονται εδώ μέσα για τη βοήθεια την οποία μας παρέχετε κάθε μέρα. Επίσημη δοξολογία για το νέο έτος τελέστηκε το πρωί της πρωτοχρονιάς στην Μητρόπολη Καλύμνου. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας από τον Δήμαρχο Καλυμνίων, κύριο Δημήτρη Διακομιχάλη. Με υγεία και να είναι χρονιά ειρήνης. Κόβοντας αυτή τη βασιλόπιτα, εγώ θέλω να κάνω μια απλή ευχή. Η χρονιά που έρχεται είναι χρονιά με πολλά ενδιαφέροντα. Θα έχουμε 2 βουλευτικές εκλογές και 1 δημοτική εκλογή. Σε αυτή την σύγκρουση με την καλή έννοια του όρου που θα βρεθεί και η τοπική μας κοινωνία, εγώ εύχομαι να αναδειχθούν θέσεις τέτοιες έτσι ώστε το νησί να κάνει ένα βήμα ακόμα πιο μπροστά. Καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Η υγεία τελικά είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε, κυρία Κουκιαίνη, και αυτή πρέπει να προσέχουν όλες μας. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι μπορεί να έρθουν βέβαια για να προχωρήσει ο άνθρωπος σε δικιά άλλα πράγματα. Έτσι, να έχουμε αισιοδοξία, ελπίδα, χαμόγελο, προκοπή σε όλους. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Θα έλεγα επειδή όταν ξεκινάει κάτι καινούριο, όταν γεννιέται κάτι καινούριο, πάντα υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα, έστω και με συγκρατημένη αισιοδοξία και με την ευχή
το 23 να είναι καλύτερο από το 22 και τα προηγούμενα χρόνια και βέβαια να επικρατήσει στον κόσμο η λογική, η σύνεση και η πολυπόθητη ειρήνη. Έφυγε μια χρονιά δύσκολη, μια χρονιά με οικονομική κρίση, μια χρονιά με φτώχεια, μια χρονιά με πανδημίες, μια χρονιά με πολέμους. Έρχεται ένα νέο έτος, ένα νέο έτος γεμάτο ελπίδα. Ευχόμαστε αυτή η χρονιά να είναι μια χρονιά γεμάτη υγεία και να επιλύσει όλα τα προβλήματα όλων των ανθρώπων στον κόσμο. Η ειρήνη στον κόσμο πάνω απ' όλα και υγεία. Έτειλε ένα νέο έτος, να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο να είναι γεμάτο υγεία, αισιοδοξία, ελπίδα, να έχει επιτυχίες σε προσωπικό, επαγγελματικό, οικογενειακό επίπεδο, σε όλους τους Καλλινισσότητες και αν βρίσκονται εδώ, στους μόνιμους κατοίκους της Καλλίνου, στους ξενιτεμένους μας, στην Αυστραλία, στην Αμερική, παντού όπου βρίσκονται να είναι καλά. Χρόνια πολλά, χαρούμενα, ευτυχισμένα, πάνω απ' όλα υγεία, αγάπη σε όλους τους Καλλίνους, στους ξενιτεμένους μας, στους θαλασσινούς και να είναι σύντομα κοντά στην οικογένεια, διότι αυτές οι μέρες είναι οικογενειακή. Πολύ σωστά. Χρόνια πολλά. Εγώ θα ευχηθώ πρωτίστως όλοι να έχουμε υγεία. Η βάση είναι αυτό. Και επειδή ξεκινάει κάτι καινούριο και όλοι δίνουμε ευχές από καρδιάς, θέλω και εγώ να ευχηθώ την όποια αλλαγή, την όποια ανατροπή, τις όποιες ευχές θέλουμε να δώσουμε στους άλλους, ας τις ξεκινήσουμε πρώτα από τον εαυτό μας. Να γίνουμε πρωτίστως καλύτεροι άνθρωποι. Πολύ σωστό. Να κοιτάξουμε μέσα μας και να έχουμε ενσυναίσθηση για όλο τον κόσμο. Η νέα χρονιά να είναι δημιουργική, ευχάριστη, χαρούμενη, με πολλές επιτυχίες για την πατρίδα μας. Η πορεία των εξελίξει εμβληματικών έργων πολιτισμού που υλοποιούνται από πόρους από το ΠΕΠ Αττική 2014-2020 αλλά και ο προγραμματισμός άλλων στη νέα προγραμματική περίοδο ήταν αντικείμενο της συνάντησης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη στα γραφεία της Περιφέρειας. Στη συνάντηση μετήχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού και ο κύριος Δεδασκάλου, ο προϊστάμενος της διαχείρισης αρχής της Περιφέρειας, κύριος Δρόσης, και ο προϊστάμενος επιτελικής δομής του ΕΣΠΑ και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάννης Μελωνάς. Εξάρω την σημερινή μας συνάντηση με την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη, όπου για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία η οποία υπάρχει της Περιφέρειας Αττικής με το Υπουργείο Πολιτισμού και τις υπηρεσίες, ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε την Αττική μας. Ήδη το πρόγραμμα 2014-2020 του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αττικής έδωσε καρπούς πάντα με την επίβλεψη και τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Ήδη σήμερα σχεδιάσαμε σειρά έργων με τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, όπου θα προστεθούν μέσα σε όλη αυτήν την οραματική διάθεση που έχει το Υπουργείο Πολιτισμού και βεβαίως που και εμείς σαν Περιφέρεια θέλουμε αυτή η εμπέδωση αλλά και κυρίως η συνεργασία να δώσει ένα πολιτιστικό brand name ισχυρό, παγκόσμιο για όλη την ανθρωπότητα ως συνεχιστές αυτής της κλασικής, εάν θέλει να πει κανείς, ελληνικής περίοδου που σήμερα μετουσιώνεται και αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο. Θέλω να ευχαριστήσω προφανώς προσωπικά την κυρία Μενδώνη, τις υπηρεσίες της αλλά και τις δικές μας, την διαχειριστική μας αρχή, τον υπεύθυνο κύριο Δρόση, διότι σήμερα για άλλη μια φορά απεδείχθηκε ότι δικαίως βρίσκεται η Περιφέρεια Αττικής στο 98% της απορρόφησης του ΕΣΠΑ 14-20 και είμαστε ήδη έτοιμοι αυτό να αποτυπωθεί και στη νέα προγραμματική περίοδο μέσα από τη στενή συνεργασία που έχουμε με την κεντρική κυβέρνηση και προσωπικά σήμερα με το Υπουργείο Πολιτισμού. Ευχαριστώ. Στη σημερινή συνάντηση επιβεβαιώσαμε για άλλη μια φορά την εξαιρετική συνεργασία που έχει το Υπουργείο Πολιτισμού με την Περιφέρεια Αττικής και με τον Περιφερειάρχη. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας συνεργάζονται σχεδόν σε καθημερινή βάση. Κάναμε μια ανασκόπηση των έργων τα οποία υλοποιούνται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του 2014-2021, καθώς βρισκόμαστε ένα χρόνο πριν τη λήξη του προγράμματος και διαπιστώσαμε την εξαιρετική
πραγματικά ικανοποιητική πορεία των έργων αυτών. Κάναμε μια ενημέρωση στον Περιφερειάρχη για έργα περίπου 180 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν την Αθήνα και την Αττική και τα οποία το Υπουργείο Πολιτισμού έχει εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και φυσικά συζητήσαμε τις προοπτικές για το ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς υπάρχουν πολλά σημαντικά έργα ακόμα τα οποία πρέπει να γίνουν τόσο στην Αθήνα όσο και στην ευρύτερη περιφέρεια. Έχουμε ακριβώς την ίδια προσέγγιση με τον Περιφερειάρχη, ότι τα έργα πολιτισμού είναι καθαρά αναπτυξιακά έργα, πέρα φυσικά από την υποχρέωση που έχει το Υπουργείο Πολιτισμού για την προστασία και την ανάδειξη των μνημείων. Τόσο το πολιτιστικό απόθεμα της Αθήνας και της Αττικής, όσο και η σύγχρονη δημιουργία, λειτουργούν αναπτυξιακά και κοινωνικά για το σύνολο της περιφέρειας, καθώς εξασφαλίζουν θέσεις εργασίας, μοχλεύουν σημαντικούς πόρους και τελικά καταλήγουν στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της Αττικής και των επισκεπτών. Θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, τη Διαχειριστική Αρχή και προσωπικά τον Περιφερειάρχη για την χρόνια αυτή συνεργασία, η οποία αποδίδει συνεχώς νέα θετικά αποτελέσματα. Πρόσφατα εγκαινιάστηκε από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας το Δύο Αθηνών. Ένα εμβληματικό έργο για την Αθήνα και το λέω απλώς ως ένα μικρό παράδειγμα. Κάναμε πολλά, κάνουμε πολλά και έχουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίου. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.